Παυλίδη και τον Μιχάλη Γνατίου. Καλησπέρα, συνάδελφοι από τη Λευκοσία. Συζητάμε πλέον επί χαρτών στο Κυπριακό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λουκά. Λοιπόν, αν δούμε το κτίριο πίσω μας, Λουκά, τα φώτα που βλέπουμε πίσω, εκεί είναι το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κύριος Άιτα, αυτή τη στιγμή, και συζητούν το εδαφικό. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη σημασία συνάντηση. Είχαν λεχθεί πάρα πολλά το αν θα κατατεθούν ή όχι κάρτες. Οι κάρτες θα ανταλλαγούν σε πολύ λίγο στην παρουσία τριών χαρτογράφων που θα επιβεβαιώσουν αυτά τα στοιχεία. Να πούμε έτσι εντάχει, διότι ξέρω πως έχουμε πάρα πολύ καλά ρεπορτάζ αποκαλυπτικά σε σχέση με τις περιοχές που προτείνεται ακριβώς στο πλαίσιο των εδαφικών αναπροσαρμογών. Ο χάρτης ο οποίος θα προτείνει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θα είναι 29,2%. Αυτό είναι δέσμευση, η οποία ανελήφθη από τον ίδιο στο δείπνο της 1ης Δεκεμβρίου που άναψε το πράσινο φως για την πραγματοποίηση των συνομιλιών στη Γενέβη και την αυριανή διάσκεψη. Σε ό,τι αφορά τις ακτογραμμές, δεν υπάρχει δέσμευση εκ μέρους του Μουσταφά Κιντζή, ενώ για τον πληθυσμό, ο οποίος προτείνει να επιστρέψει η πολυνοκυπριακή διοίκηση στις περιοχές που θα επιστραφούν η πολυνοκυπριακή διοίκηση, ούτε εδώ υπάρχει δέσμευση, αλλά η τελευταία κουβέντα του Μουσταφά Κιντζή στις συνομιλίες του Μον Πελεράν ήταν 65.000 κατοίκοι. Μιχάλη... Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Μόρφου, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν. Ναι. Δεν αναμένεται, Μιχάλη, δεν αναμένεται, Λουκά, με συγχωρείς, να προτείνει επιστροφή της Μόρφου και εδώ θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, να πούμε την πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς πριν περάσουμε και στα ρεπορτάζ και στο Μιχάλη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προτείνει επιστροφή 28,2% ποσοστού εδάφους να παραμείνει υπό την τουρκοκυπριακή διοίκηση. Οι πρόσφυγες που θα επιστρέψουν να είναι πέραν των 90.000 και οι ακτογραμμές στη χειρότερη περίπτωση να είναι ίση. Αν συγκρίνουμε αυτές τις δύο προτάσεις, 29,2-28,2, υπάρχει μια απόκληση 1%. Μάλιστα. Η διαπραγμάτευση θα γίνει γι' αυτό το 1%. Ο χάρτης Ανάν, έτσι για να δημιουργήσουμε και κάποιες εικόνες στην αντίληψη των τηλεθεατών μας, προέβλεπε 28,7% και 87.000 πρόσφυγες να επιστρέψουν οι πολυνοκυπριακοί. Θα τα δούμε όλα σε λίγο αναλυτικά, Μιχάλη Παυλίδη, στα ρεπορτάζ μας. Διεκδικεί, Λουκά, 0,5% περισσότερο ποσοστό εδάφους από αυτό που πρέπει να το χάρτη Ανάν. Αυτές οι περιοχές, σύμφωνα με πληροφορίες, το λέμε αυτό, είναι μάλιστα και μια αποκάλυψη, είναι στην περιοχή της Μόρφου και στην περιοχή της Ναμουχώστου. Μιχάλη Γνατίου, μήλο της έρηδος η Μόρφου τελικά στη σημερινή διαπραγμάτευση. Χωρίς τη Μόρφου δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάει στο δημοψήφισμα. Άλλωστε, έχει υποσχεθεί ότι το σχέδιό του, η συμφωνία αν θες, θα είναι καλύτερη από το σχέδιο Ανάν. Οπότε απαιτείται και το γνωρίζει ότι πρέπει να παλέψει να κερδίσει τη Μόρφου. Και επίσης, Λουκά, έχει σημασία αυτό που συνέχεια τονίζει ο εκπρόσωπος ο Γιώργος Χριστοδουλίδης για την εκπεριτροπής προεδρία. Εμείς οι δημοσιογράφοι στα ρεπορτάζ μας, ή αν θες οι περισσότεροι, λίγο πολύ λέμε, έχουμε αποφασίσει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανταλλάξει την εκπεριτροπή της Προεδρίας με τη Μόρφου. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ότι ο Πρόεδρος προκρίνει για την Προεδρία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Οπότε είναι γι' αυτό ένα τεράστιο αγκάθι, όπως αντιλαμβάνεσαι, για τον κύριο Ακιτζή. Δεν μπορεί λοιπόν να μην κερδίσει την εκπεριτροπή της Προεδρίας αυτός, για να μπορέσει, αν θες, να περάσει κι αυτός τη συμφωνία από το δημοψήφισμα. Μιχάλη Παυλίδη, Μιχάλη Γνατίου. Έχουμε αυτά τα αγκάθια, είναι πολλά τα αγκάθια. Πριν από λίγο ρωτήσαμε, να μας επιτρέψει ένα μισό δευτερόλεπτο, ρωτήσαμε μαζί με τον Μιχάλη ένα αξιωματούχο πόσα είναι τα προβλήματα, πόσα είναι τα αγκάθια, πόσα είναι οι διαφορές. Λέει, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Μπορεί να σας πω και 200 και 300, μπορεί να σας πω και 50. Μάλιστα, ενδεικτικό. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Ακόμα όλα είναι μπλε και κόκκινα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο 28,2% περιορίζει ο χάρτης που θα καταθέσει η πλευρά μας στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήδιο, την ώρα που ο Μουσταφά Κιντζή, στο δικό του χάρτη, ανεβάζει αυτό το ποσοστό στο 29,2%. Να δούμε το ρεπορτάζ. Η ώρα της αλήθειας για το εδαφικό έφτασε, με τις δύο πλευρές με τον πλέον επίσημο τρόπο να καταθέτουν χάρτες επί των εδαφικών αναπροσαρμογών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από ελληνοκυπριακής πλευράς, ο χάρτης που θα κατατεθεί θα προνοεί περιορισμό του τουρκοκυπριακού συνιστόντος κρατηδίου στο 28,2%, ενώ η ακτογραμμή που θα είναι υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής διοίκησης θα φτάνει στο 50,4%. Με βάση αυτά τα ποσοστά επιστρέφουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση στις πατρογονικές τους εστίες 91.000 πρόσφυγες. Σύμφωνα με το χάρτη, ζητείται η επιστροφή της πόλης της Μόρφου, η επιστροφή της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου και περιοχές βορειοδυτικά της όπως Λίμια, Άγιος Σέργιος, Απόστολος Βαρνάβας, Έγκομη.
Επίσης, ζητούμε τα μεγάλα χωριά γύρω από τη Λευκωσία και την Αμόχωστο, όπως Γερόλακος, Αργάκι, Ζώδια, Φιλιά, Κατοκοπιά, Άσια και Βατηλή. Όσον αφορά την περιοχή της Καρπασίας, υπάρχει εισήγηση όπως τεθούν υπό ειδικό καθεστώς, δηλαδή υπό την διοίκηση του νέου Ομόσπονδου κράτους. Από τουρκοκυπριακής πλευράς, ο χάρτης που θα κατατεθεί θα προνοεί όπως το τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήδιο περιοριστεί στο 29,2%, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία από τα κατεχόμενα για το ποιες θα είναι αυτές οι περιοχές που αποδέχεται να επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Πάντως, η λεγόμενη κυβέρνηση του ψευδοκράτους απέστειλε επιστολή προς τον Μουσταφά Κιντζή, με την οποία τον καλεί να μην καταθέσει χάρτη, αν προηγουμένως δεν εξασφαλίσει την εκπεριτροπής προεδρία. Η επιστολή επικεντρώνεται σε 7 σημεία. Ζητείται πρωτογενές δίκαιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω συμφωνία να εγκριθεί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρξει επίσημη διαβεβαίωση για υλοποίηση των συμφωνηθέντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Jean-Claude Juncker. Πολιτική ισότητα και εγγύηση για εκπεριτροπής προεδρία, διαφορετικά να μην δοθεί χάρτης. Η εκπεριτροπής προεδρία να είναι ίσου χρόνου μεταξύ των συνιστωσών πολιτιών. Να υπάρξουν καθαρά κριτήρια για περιουσιακό, ώστε να υπάρξει ελάχιστη δυνατή μετακίνηση πληθυσμών. Οι πληροφορίες από κύκλους των διαπραγματεύσεων επισημαίνουν πως, παρά τις πιέσεις από την ψευδοκυβέρνηση, ο Μουσταφά Κιντζή θα προχωρήσει με την κατάθεση του χάρτη. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε σήμερα η κυβέρνηση.